Κυπριάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Κυπριάνα, να αρχίσουμε και να πούμε πόσο και γιατί θα ανέβουν οι τιμές στους γάμους. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα? Κωνσταντίνα, η εκπρόσωπο τύπου του Παγκύπρου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκδηλώσεων, Γιώτα Καπαρίν, μιλώντας στην Πρίφα, ανέφερε ότι οι αυξήσεις στις τιμές των γάμων θα κυμανθούν γύρω στο 30%. Όπως μας σημείωσε, οι αυξήσεις και στους γάμους θα μπορούσαν να αποφευθούν λόγω των γενικότερων αυξήσεων που καταγράφονται, όπως για παράδειγμα στα αυλά, στο κρέας, στο ψωμί και στα λουλούδια. Ενώ να πούμε, ανέφερε ότι οι αυξήσεις αυτές αφορούν κυρίως στους νέους γάμους, ενώ τα ήδη κανονισμένα συμβόλαια δεν επηρεάζονται στην πλειοψηφία τους. Με τις μόνες περιπτώσεις που να επηρεάζονται να είναι, για παράδειγμα, όταν έχει κανονιστεί ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και τελικά θα παρευρεθούν λιγότερα άτομα. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε ότι ζητούν οι διοργανωτές των γάμων? Οι διοργανωτές γάμου Κωνσταντίνα αυτή τη στιγμή ζητούν στήριξη από το κράτος. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκδηλώσεων μας σημείωσαν ότι για να μπορέσουν να αντέξουν το πολύ ψηλό κόστος επιχείρησης του κλάδου, για να μπορέσουν να απορροφήσουν το κόστος από μόνες τους, ζητούν τα επιπλέον έσοδα που θα έχει η κυβέρνηση λόγω της φορολογίας να εμπιστεύονται στις επιχειρήσεις. Βασικά, όπως ζητούν, τη διαφορά που θα έχει το κράτος στη φορολογία λόγω των αυξήσεων να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις τους για να παραμείνουν βιώσιμες και να συντηρούνται, ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν και να μείνουν εκτεθειμένα τα ζευγάρια που έχουν προγραμματίσει τον γάμο τους. Είχαμε καθόλου ακυρώσεις γάμων λόγω των αυξήσεων που καταγράφονται? Μέχρι στιγμής όχι, η Κωνσταντίνα, ενώ η κυρία Καπάρη σημείωσε ότι προβλέπεται να γίνει ίσως αλλακτή παγωποίηση των καινούριων συμφωνιών για μελλοντικούς γάμους, αλλά όχι ακυρώσεις από τους ήδη προγραμματισμένους. Ωραία, σε ευχαριστούμε, Κυπριάνα, για όλη την ενημέρωση.